Φρένο στον εφιάλτη της Λειψιδρίας βάζει δυναμικά ο φετινός βαρύς χειμώνας στην Κρήτη. Οι αλλεπάλληλες χιονοπτώσεις και οι βροχές συγκέντρωσαν μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να είναι επαρκή για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Υπερχιλίζουν όλα τα έργα τα οποία διαχειρίζεται, τα μεγάλα φράγματα, τόσο το φράγμα του Αποσελέμιου, όσο το φράγμα των ποταμών, όσο και το αξιαμανή του οροπεδίου Ασιθίου. Οι πηγές δε που διαχειρίζεται τόσο της Αγυρούπολης όσο και τη λίμνη του Κουρνά είναι και αυτές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το φράγμα από Σελέμη ξεδιψάει το 65% της πόλης του Ηρακλείου, ενώ στο Δήμο Χερσονήσου υδροδοτούνται 7 σημεία από το Κοκκινιχάνι μέχρι τη Σταλίδα. Ακόμη το φράγμα υδροδοτεί τον Άγιο Νικόλαο και την Νεάπολη. Και ο στόχος σαν οργανισμός είναι να επεκτείνουμε και τη δράση μας σε όλο το νησί, σε ένα πλαίσιο πολύ αυστηρό και λαμβάνοντας σοβαρότατα υπόψη την κλιματική αλλαγή που ήδη βιώνουμε. Μια ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάπτυξη του νερού, ούτως ώστε αυτό που υπάρχει σήμερα, που 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δεν μπορούν να προσεγγίσουν το νερό, όλο αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νερού, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει οργανώσει αυτή την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι δράσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την διασφάλιση του πολύτιμου αυτού κοινωνικού αγαθού. Θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το κοινό στη στέψη του φράγματος από Σελέμη, αλλά και στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού από Σελέμη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγριανών του Δήμου Χερσονήσου. Επίσης, στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να παρακολουθήσει και την έκθεση φωτογραφίας που έχει διοργανωθεί με φωτογραφίες από το ίδιο το προσωπικό των έργων από Σελέμη. Η ανάδειξη της σημασίας του νερού, όπως και η ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από το ύψιστο αυτό αγαθό, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, καθώς αποτελεί πηγή ζωής.